Από έλεγχο κορονοϊού πέρασαν οι υπάλληλοι του Δήμου. Μοριακά τεστ έγιναν λοιπόν τόσο στο κτίριο Σπύρερ όσο και στο Δημαρχείο. Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Βόλου Θάλιας Τάχτου ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Facebook ότι νοσεί από COVID-19 και είναι η μία από τις δύο υπαλλήλους του Δήμου που προσβλήθηκαν. Σε ανάρτησή της αναφέρει: Ο ιός χτύπησε και τη δική μου πόρτα. Μα για όλους εσάς που με ψάχνατε, θέλω να ξέρετε ότι είμαι καλά στην υγεία μου. Ελπίζω και εύχομαι ολόψυχα ο προληπτικός έλεγχος των συναδέλφων μου να είναι αρνητικός για όλους, ώστε η δική μας συλλογικότητα και κάθε κοινωνία όπου γης να συνεχίσει να δίνει τον αγώνα της εναντίον της πανδημίας κατά το δυνατόν αλόβητα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ο έλεγχος αυτός ήταν αρνητικός για όλα τα άτομα του στενού περιβάλλοντος μου. Και αυτό που θέλω να πω είναι πως αυτές τις ώρες όλοι έχουμε την ανάγκη της αλληλεγγύης και της στήριξης του άλλου. Λόγω καραντίνας θα τα λέμε μαζί μόνο διαδικτυακά. Να είμαστε καλά, ραντεβού σε 11 ημέρες. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους ολόψυχα για το ενδιαφέρον σας. Δεν το βάζουμε κάτω ποτέ. Συνεχίζουμε τους αγώνας μας, κατέληξε η κυρία Στάχτου. Το ευχάριστο στην όλη αυτή υπόθεση είναι ότι η μία υπάλληλος, η οποία υπάλληλος εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ποτέ στη δουλειά της, είναι συνδικαλίστρια, είναι αυτό το ευχάριστο, δεν πατάει ποτέ στη δουλειά, άρα δεν έχουμε κίνδυνο να κολλήσει κανένας. Από εκεί και πέρα, να πω προς τους πολίτες ότι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή στη διαδρομή της τα 5,5-6 χρόνια δεν έχει υποκρύψει ποτέ κάτι. Τα πάντα βγαίνουν, όχι στη φόρα μόνο, αλλά πλυντήριο, θα λέγαμε. Καθαρός ουρανός, στις τροπές δεν φοβάται. Γιατί να φοβηθεί και τι να αποκρύψει. Δεν είναι καλό καταρχήν για τους συνανθρώπους μας. Ως εκ τούτου, αυτά που προβλέπονται τα κάνουμε εμείς πριν τα κάνει οποιοδήποτε άλλος. Άρα ως εκ τούτου και απολυμάνσεις γίνανε και σήμερα το πρωί γίνανε τεστ πάνω από 180 άτομα, τώρα ακριβή αριθμό δεν τον ξέρω ακριβώς τώρα, πάντως έχουν γίνει πάνω από 180 άτομα και στο Σπύρερ και στο Δημαρχείο εδώ πέρα. Και ως εκ τούτου, παιδιά, ζούμε σε μια εποχή η οποία μοιραίως, μακάρι να διαψευθώ, αν όχι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα θα υπάρχει κάποιο κρούσμα. Εύχομαι να περνάει έτσι αμήλικτα και να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις. Θα πορευτούμε έτσι. Ο κόσμος να ξέρει ότι θα έχει πλήρη ενημέρωση, πλήρη συμπαράσταση από τη Δημοτική Αρχή στα πλαίσια που έχουμε τη δυνατότητα φυσικά και θα τον ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα για ό,τι συμβαίνει. Τα τεστ πάντως πραγματοποιήθηκαν με απόφαση του Δημάρχου σε περίπου 180 άτομα. Τα αποτελέσματα αναμένονται αύριο το πρωί.